Θα ήθελα να σχολιάσουμε την Ειρήνη Παπαδοπούλου και αυτά που είπε. Φωτογραφήθηκε λοιπόν υπέβλαπε με το μαγιό της. Ένιωσα ότι ήμουνα σε μια φυσική φυλακή. Αλλά πάμε στα άλλα. Που είπε για τους άστεγους, έμπλεξε τους άστεγους με το Survivor, κάτι. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Να πούμε ακριβώς τι είπε, Μαρίνο μου. Λοιπόν, είπε την εξής ατάκα. Δεχόμουν μπούλινγκ από τους συμπαίκτες μου. Ένιωθω ότι ήμουν σε μια φυσική φυλακή. Επίσης, συνεχίζει. Μετά το Survivor, κατάλαβα τους άστεγους και τους πεινασμένους. Τώρα... Αυτό είπε επακριβώς στο περιοδικό OK. Και... Παιδιά, εγώ θέλω λίγο να σταθώ και στο ότι ήμουν σε μια φυσική φυλακή. Στάσου, βρε, Ειρήνη. Να σταθώ που ήσουν... το πρώτο. Να σταθούμε στο πρώτο, αλλά να σταθούμε εγώ και μετά. Να σταθούμε πρώτα σε αυτό που είπαμε. Ήταν μια άτυχη δήλωση. Δηλαδή, είναι τόσο άτοπη δήλωση. Του έκανε τη συνέντευξη, θα μπορούσαν να την είχαν προστατεύσει. Με συγχωρείς, ένας άστεγος δεν πάει να παίξει ένα παιχνίδι reality. Δεν είναι με κάμερες, δεν είναι σε ένα κόνσεπτ. Είμαστε με τα καλά μας. Πήγατε στον Άγιο Δομήνικο σε ένα reality. Reality. Και απορώ. Με δική σας επιλογή πληρωθήκατε όλοι διάσημοι. Είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο κορίτσι. Είναι πολύ ευφυής, είναι πολύ όμορφη. Δεν ξέρω αν το είπε έτσι ακριβώς. Είναι ένα απόσπασμα το οποίο. Απομονώθηκε λίγο διαφορετικά, γιατί πολλές φορές και από ένα τίτλο εμείς καταλαβαίνουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό με συγχωρείς. Αλλά νομίζω. Ναι. Πες μαγιά. Ναι, ναι, απλά θέλω να σε διακόψω, επειδή το θέμα είναι ότι όταν δίνει συνεντεύξεις η Ειρήνη Παπαδοπούλου και γενικά τέτοια παιδιά όπως είναι από την Panic και τα λοιπά, είναι μαζί με ανθρώπους. Και οι άνθρωποι της δισκογραφικής και ζητάνε και βλέπουν τη συνεντεύξη. Δεν αυτό... δε με διαφορεί το άνθρωπο. Δεν έφυγε. Ούτε φταίει ο άνθρωπος της δισκογραφικής. Όχι, απλά λέω, δεν έφυγε τυχαία αυτό. Να προσέχεις λίγο περισσότερο. Δεν γίνεται σε μια Ελλάδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άστεγοι και πεινασμένοι να βγαίνουν και να δηλώνουν τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η απόψη μου, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Ναι. Υποφέρουν. Και αυτή η δήλωση ήταν ατυχής, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί πήγανε και πληρώθηκαν και πήγαν για ψυχαγωγία. Να ψυχαγωγηθούν και οι ίδιοι, αλλά και το κοινό. Μην μπλέκουμε δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Για μένα, Ειρήνη μου, σε συμπαθώ πάρα πολύ και το γνωρίζεις. Σε εκτιμάω. Η δήλωσή σου αυτή ήταν πολύ άτοπη. Δεν πειράζει, όλο συμβαίνει. Κοίτα, δεν είναι η πρώτη φορά όμως, Κατερίνα. Είχαμε δει και στο Downtown πέρυσι πρόπερσι που είχαν φωτογραφηθεί πάρα πολύ. Το θυμάστε. Ως πρόσφυγες. Με την Τάνια Τσανακλίδου, το θυμόμαστε τον Νίκο Μουτσινά, την Κατερίνα Καραβάτου. Και τότε είχαν τουιτάρει όλοι και είχαν στείλει δελτία τύπου εξαγριωμένοι και είχαν δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπε. Απλά. Για να τη δικαιολογήσω, επειδή την ξέρουμε και είναι ένα ευθύνη. Δεν τη δικαιολογούμε, παιδιά. Όχι, θα σου πω το εξής. Δεν θεωρώ, μπορώ να δικαιολογώ συνεχώς. Είναι ενήλικας. Άσε με λίγο να τελειώσω, Τζορτζέλα μου. Θεωρώ ότι το είπε, ότι κατάλαβα το πώς νιώθουν οι άνθρωποι που πεινάνε. Όχι, δεν έχω βρεθεί σε αυτό. Δεν μπορεί να νιώσει τους ανθρώπους που πεινάνε, που δεν είναι επιλογή τους, που κοιμούνται στους 40 βαθμούς και στις βροχές και πεθαίνουν και κοιμούνται στις κουβέρτες και είναι άπλητοι. Σαφώς. Με το ότι πήγε στο Survivor και έτρωγε τις καρύδες. Δεν μπορείς να συγκρίνεις έναν άνθρωπο που η ζωή του τα έφερε έτσι όπως τα έφερε, είτε ήταν επιλογή, είτε έκανε λάθη, είτε δεν έκανε, είτε είναι κακή η μοίρα, η τύχη, να είναι αυτή τη στιγμή και να πεινάει. Και πόσος κόσμος που πεινάει στα σπίτια και δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, που τα ψυγεία του είναι άδεια, να συγκριθεί με τους ανθρώπους που πάνε στους Survivor. Επειδή λοιπόν η Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου ήταν επιλογή της να πάει στο Survivor, ενώ στους ανθρώπους που είναι άστεγοι και πεινάνε δεν είναι επιλογή τους. Εντάξει, είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει εκμεστηρευτεί ούκο λίγες φορές και στις δηλώσεις και στην τέξη. Έχει περάσει πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και αυτό το κορίτσι πρέπει να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. Εντάξει, καμιά φορά συμβαίνει. Πέφτουμε σε τοπίματα. Έκανε μια τυχή δήλωση, να κάνουμε. Λοιπόν,